Φύλλο πορείας για άλλη υπηρεσία παίρνουν οι πρώτοι 54 άνδρες της ΕΜΑΚ μετά την εντολή του Αρχηγείου, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στην επίμαχη υπηρεσία πρέπει να είναι εμβολιασμένοι, αλλά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι πρώτες μετακινήσεις είναι γεγονός. Δεν λύνεται το πρόβλημα του εμβολιασμού με αυτή τη μετακίνηση. Διότι μπορεί να μετακινούνται οι συνάδελφοι από την ΕΜΑΚ, αλλά θα συνεχίσουν να υπηρετούν. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σχολεία και πανεπιστήμια το Σεπτέμβριο θα είναι ανοιχτά. Η σκητάλη της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού θα δοθεί, όπως όλα δείχνουν, στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί σε ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο όμως δεν είναι αρκετό. Η απόλυτη προτεραιότητα είναι η επιστροφή στη διαζώση εκπαιδευτική διαδικασία με όλα τα εργαλεία που έχουμε. Τα συζητάμε όλα με την Επιτροπή των Ειδικών το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα αμφιθέατρα θα ανοίξουν μόνο για εμβολιασμένους και όσους προσκομίζουν αρνητικό μοριακό ή rapid test. Θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού και των ακαδημαϊκών θέτει η Σύνοδος των Πρετάνεων. Για το χειμερινό εξάμηνο, η διδασκαλία, η εκπαίδευση, η ακαδημαϊκή διαδικασία θα γίνει διαζώσης με απαραίτητη προϋπόθεση τον εμβολιασμό των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ρύθμιση για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς κατατίθεται την Πέμπτη στη Βουλή. Οι εργαζόμενοι σε δομές φροντίδας θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί έως τις 16 Αυγούστου και οι υγειονομικοί των νοσοκομείων έως την 1η Σεπτεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα βγαίνουν σε αναστολή άνευ αποδοχών και ασφάλισης. Και αναλόγως των εξελίξεων θα δούμε αν χρειαστεί να πάμε και σε άλλες ομάδες. Στο γεωροκομείο του Βόλου, που υπήρξε συρροή κρουσμάτων από ανεμβολία στο προσωπικό, μία από τις φιλοξενούμενες που πήγε στο νοσοκομείο κατέληξε. Στην κυριολεξία εξαντλούμε τα όρια της πυθούς. Ο Μακρόν το πήγε ένα βήμα παραπέρα, γιατί οι αντιδράσεις στη Γαλλία είναι ακόμα μεγαλύτερες. Και είναι προς τιμήν του ότι το λέει παραμονές εκλογών. Τρεις ακόμα ηλικιωμένοι από το γεωροκομείο του Βόλου εξακολουθούν να νοσηλεύονται.